Όπως προαναγγείλαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Νίκος Λιγερός, στρατηγικός αναλυτής, συνοδοιπόρος αυτή την εκπομπή. Καλή σας μέρα, κύριε Λιγερέ, και καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή παίρνω συνεχώς ενημέρωση από τα δελτία τύπου που στέλνετε και από αυτά που ανεβάζετε στο διαδίκτυο, πήρα χθες λοιπόν ένα δελτίο το οποίο λέει ότι την Κυριακή 20 Ιανουαρίου θα γράψουμε και πάλι ιστορία ως ελληνικός λαός, διότι θα δώσουμε μια νέα μάχη για αυτόν τον μακεδονικό αγώνα που δεν έχει υπολογίσει η κυβέρνηση. Το ερώτημα λοιπόν, το λογικό που προκύπτει από όλους, είναι ότι αφού πέρασε η αναθεώρηση του συντάγματος στην γείτονα, όπως πέρασε, με όσες ψήφους πέρασε, δεν έχει σημασία, και όπως θα περάσει, από ό,τι φαίνεται θα περάσει και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αν νομίζετε ότι ένα συλλαλητήριο ή οποιαδήποτε αντίδραση ή αντίσταση μπορεί να φέρει ένα άλλο αποτέλεσμα. Κύριε Λιγερά, είστε τόσο σίγουροι ότι θα περάσει από την Ελληνική Βουλή? Α, δεν είμαι σίγουρη, ούτε μπορώ να ξέρω από αυτά που ακούω, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θέλουν να εκτεθούν οι πολιτικοί, ο Πρωθυπουργός ή όλοι όσοι λένε ότι είναι συγκεντρωμένες οι ψήφοι. Ναι, μα σωστά, μα έχουν εκτεθεί ήδη. Έχουν εκτεθεί και σε εμάς, έχουν εκτεθεί και στο εξωτερικό. Ξέρουν πια ότι δεν αντιπροσωπεύουν τον ελληνικό λαό. Μιλάμε για μια μειοψηφία εντός της κυβέρνησης. Σήμερα το ξέρετε ότι στις 10.30 θα υπάρχει μια συνεδρίαση. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Καμέν. Μπράβο, ναι. Μια συνάντηση. Και αμέσως μετά μια συνέντευξη τύπου του κυρίου Καμέν. Ωραία, εντάξει. Θα μας επιτρέψει τουλάχιστον να τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία, όπως τελειώσαμε και τη διαδικασία με τον Σκοπιανό, ενώ από την πλευρά των Σκοπίων. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα μπαίνουμε στην τελική φάση, στην καθαρά ελληνική, εφόσον τώρα δεν περιμένουμε τίποτα από τα Σκόπια, εφόσον έχει τελειώσει η διαδικασία. Και τώρα θα πρέπει οι βουλευτές πρώτον να σκεφτούν το μέλλον τους, και μπορώ να σας πω ότι πολλοί το σκέφτονται, γιατί κάνουμε και εμείς ενημερώσεις και αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν. Είναι μερικοί που είναι μέσα στο κόμμα της κυβέρνησης και αυτοί αναρωτιούνται αν αξίζει αυτή η θυσία, γιατί δεν είναι τόσο ευχαριστημένοι με το προσύμφωνο, απλώς επειδή υπάρχει κομματική γραμμή, τους λένε ότι πρέπει να φαίνονται ευχαριστημένοι, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι σε περίπτωση ήττας στις εκλογές θα είναι από τους πρώτους που θα διώξουν χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί δεν θα υπάρχει πια το μπόνους το συν 50. Άρα πολλοί ανθρώποι, αν θέλετε, αναρωτιούνται, μερικοί βουλευτές και εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι ο λόγος να θυσιαστούμε εμείς και να μπούμε εναντίον του λαού και να μην έχουμε πια πολιτικό μέλλον, εφόσον είναι προγραμματισμένο ότι ούτως ή άλλως θα έχουμε μία ήττα κομματική και θα χάσουμε τον πόνους των 50. Γιατί είναι μερικοί που ξέρουν ακριβώς ότι επιλέχθηκαν μόνο και μόνο χάρη σε αυτό τον πόνους, και ότι βέβαια όλοι αυτοί που ήταν υπουργοί σε αυτή την κυβέρνηση θα έχουν μια προτεραιότητα για να είναι υποψήφοι του κόμματος. Από την πλευρά των ΑΝΕΛ, νομίζω ότι βλέπετε τι γίνεται. Έχουμε και μια διάσπαση μετόπου, άρα προσπαθούν να σωθούν και με ένα νέο λόγο, λέγοντας ότι εμείς τώρα είμαστε με μια κόκκινη γραμμή, άρα παρουσιάζονται ως προστάτες της Μακεδονίας, κατά συνέπεια δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και όσο αφορά τώρα το ποτάμι, σας τα λέω συνοπτικά, που έλεγε στην αρχή ότι είναι ξεκάθαρα υπέρ και τα λοιπά, τώρα λέει στο ενδιάμεσο βάλτε και μια ψήφο εμπιστοσύνης για να είμαστε σίγουροι ότι αντιπροσωπεύουμε τον λαό και δεν είναι απλώς μια απόφαση κομματική σε επίπεδο κυβέρνησης. Τώρα, κύριε Λιγερέ, στο διάστημα μερικών ημερών φαντάζομαι που θα μεσολαβήσει μέχρι να έρθει για κύρωση η συμφωνία. Αυτό μπορεί να είναι μερικές ημέρες έως μερικούς μήνες. Μερικούς μήνες. Ναι, ναι, ξέρετε, γιατί το λέτε αυτό, κύριε Λιγερέ? Το λέω απλώς επειδή είναι έτσι η διαδικασία, η επίσημη στην Ελλάδα. Με ποια έννοια? Πρέπει κανονικά, δεν έρχεται σαν νομοσχέδιο και μόνο όπου αποφασίζουμε και λέμε ναι, όχι κτλ. Πρέπει να υπάρχει μια εξέταση από τις επιτροπές της Βουλής, και εφόσον έχουν κοιτάξει όλο το πλαίσιο και θεωρούν ότι είναι συνταγματικό κτλ., τότε να περάσει για ψηφοφορία στην Ολομέλεια.
Δεν είναι κάτι το καινούριο, είναι κάτι το κλασικό. Απλώς μπορεί για λόγους καθαρά πολιτικούς ή αν θέλετε και ιδεολογικούς να το κάνουν πιο γρήγορα σαν διαδικασία, έτσι ώστε να μπορεί να είναι σε μερικές μέρες ή μερικές εβδομάδες ή ανάλογα σε μερικούς μήνες, ανάλογα με το τι θέλουν σε σχέση με το time των εκλογών. Ναι. Τώρα κύριε Λιγερέ, αν πούμε, αν πιστέψουμε αυτά που κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο όλων αυτών των καιρό από πολιτικούς, ναι, που και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι Λεστά. Δεν θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα, θα έρθει δηλαδή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ναι, είδατε βέβαια τι συμβαίνει και όλες αυτές τις μέρες με το ραντεβού του με τον κύριο Καμένο, θα γίνει δεν θα γίνει και εξαρτιόταν όλο αυτό από το τι θα αποφασίσει και η Βουλή των Σκοπίων ενδεχομένως. Εξαρτιόταν όχι εντελώς. Ναι. Γιατί πολύ απλά ο κύριος Καμένος δεν ήθελε να παραιτηθεί τζάμπα. Ήθελε, ναι, να παραιτηθεί μόνο αν ήταν σίγουρο ότι τα Σκόπια θα είχαν περάσει και τότε μπαίνει στη διαδικασία που είχε ανακοινώσει από την αρχή. Αλλά αν τα Σκόπια δεν το είχαν περάσει, θα είχαμε κανονικά μια κυβέρνηση που θα συνέχιζε έως τον Οκτώβριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Από τη στιγμή που οι ανέλε λέγουν ότι εμείς δεν έχουμε καμία διαφορά εκτός από το Σκοπιανό. Ναι. Βλέπουμε ότι έχουμε μια πολύ έντονη συνάφεια με τα πολιτικά δρόμενα της γείτονος και αναρωτιέται κανείς αν είμαστε αυτή τη στιγμή τόσο πολύ αλληλοεξαρτώμενοι. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, ναι, είναι να επανέλθω δηλαδή σε αυτό που μου είπατε και μου έκανε εντύπωση, ότι μπορεί και να μην περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εσείς γιατί το λέτε αυτό? Το είπατε ότι θα σκεφτούν και το πολιτικό τους μέλλον ήδη υπάρχοντες βουλευτές και υπουργοί ενδεχομένως. Σωστά. Και τι φαντάζεστε, δηλαδή πώς φαντάζεστε ότι θα συμβεί αυτό πρακτικά? Ότι θα βγουν τελευταία στιγμή και θα πούν ότι προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτά που η πλειοψηφία, αν πούμε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι κατά της συμφωνίας, ανταποκρινόμαστε σε αυτά που ζητάει ο λαός και άλλα ξεχωρίζουμε τη θέση μας. Ένα τέτοιο σενάριο το θεωρείτε πιθανό? Να φύγουν δηλαδή, εντελώς πιθανό. Να φύγουν δηλαδή και κυβερνητικοί βουλευτές από την κυβέρνηση ενδεχομένως? Κοιτάξτε, οι κυβερνητικοί βουλευτές που είναι εντελώς στην κυβέρνηση δεν πρόκειται να κουνηθούν. Αλλά αυτοί που είναι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τους ανέλη, οι οποίοι δηλαδή, μπήκαν, όχι, μιλάω για ΣΥΡΙΖΑ τώρα, οι οποίοι μπήκαν γιατί έλπιζαν σε μια νέα, αν θέλετε, τροπή των πραγμάτων στην Ελλάδα, τώρα τους εξηγούν ότι αυτοί είναι καμένοι. Γιατί αυτή είναι μέσα στο συν 50. Άρα όταν, γιατί ξέρετε, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά άμα υπήρχε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι η κυβέρνηση θα νικήσει στις επόμενες εκλογές. Τότε μπορώ να σας πω ότι δεν θα κουνιόταν κανένας. Ενώ τώρα που υπάρχει αυτό, είναι πολλοί που λένε γιατί να θυσιαστώ εγώ προσωπικά και όλη η πολιτική μου μόνο και μόνο για μια υπόθεση που αφορά το Σκοπιανό, όπου εγώ κατά τα άλλα δεν είμαι και τόσο υπέρ του προσυμφώνου. Μάλιστα. Και αυτά εσείς τα λέτε κάνοντας συνειρμικά λογικές σκέψεις ή οι επαφές σας και οι πληροφορίες σας το... Είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Ξέρετε πολύ καλά, να ξέρετε ότι ακόμα και τώρα όλοι οι βουλευτές, 300 βουλευτές, δεν έχουν διαβάσει το προσύμφωνο. Τώρα εδώ ήθελα να φτάσουμε, κύριε Λιγερέ, για να είμαι ειλικρινής. Και λέω λοιπόν γιατί... ότι όταν ζητάνε μια ενημέρωση, εμείς την κάνουμε σε οποιοδήποτε κόμμα και να είναι. Ναι. Γιατί πολύ απλά θεωρούμε ότι η γνώση είναι αυτή που είναι γνώμονας για να πάρουμε αποφάσεις σωστές σε πολιτικό επίπεδο. Και ασπίδα ταυτόχρονα για τα συμφέροντά μας, βεβαίως. Ναι, ναι. Και λέω λοιπόν ότι όταν δεν έχω δει κανέναν, ναι, πολιτικό, χωρίς να πούμε ονόματα, που να είναι υπέρ του προσυμφώνου εφόσον έχει ακούσει την ανάλυση των άθρων που υπάρχουν μέσα. Τώρα κύριε Λιγερέ, σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα, ναι, δημοσιότητα μία επιστολή, τη διάβασα πριν στους ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, από 12 πανεπιστημιακούς, οι οποίοι είναι κατά της συμφωνίας αυτής που έγινε και επισημαίνουν κιόλας κάποια σημεία της. Το άρθρο 7 και το άρθρο 36 μου φαίνεται. Λοιπόν, Όχι, το 36 ανήκει στο Σύνταγμα. Η συγκεκριμένη συμφωνία έχει μόνο 20 άρθρα. Όχι, ναι, στο Σύνταγμα ανήκει αυτή. Στο Σύνταγμα των Σκοπίων. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, στο 7ο άρθρο.
Από το δικό μας προσύμφωνο, ναι. Λοιπόν, εκεί που υπάρχει αναφορά για τις Μακεδόνες και Μακεδονία. Είναι 12 πανεπιστημιακοί αυτοί. Θέλω να μου πείτε, επειδή εσείς το λέω και το ξαναλέω αυτό, γιατί είναι και πολύ εντυπωσιακό το σχέδιο, αν το είχατε διαβάσει εσείς, που ήταν πόσες χιλιάδες σελίδες, ήταν 10.000. Λοιπόν, και ήσασταν και ο σύμβουλος του Αείμνης του Παπαδόπουλου, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας τότε, και δεν έγινε δεκτό αυτό το σχέδιο. Αυτό είναι πολύ λιγότερο σε σελίδες, το προσύμφωνο. 19 σελίδες. Και ποια είναι τα σημεία εσείς που πιστεύετε ότι εγκυμονούν κινδύνους, να το ξαναπούμε τώρα που μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ωραία, και, ωραία, αν, κύριε Λιγερέ, αυτά τα σημεία θα μπορούσαν στη συνέχεια και αφού κυρωθεί να αλλάξει κάτι. Οι διεθνολόγοι μας εδώ λένε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Άπαξ και κυρωθεί, αυτό είναι και τελειώσαμε. Okay. Λοιπόν, ας αρχίσουμε λοιπόν με το προσύμφωνο. Πρώτον, δεν υπάρχει μόνο το πρόβλημα με το άρθρο 1 και 7, όπου υπάρχει ο ορισμός της λέξης Μακεδονία και Μακεδόνες, διότι ξέρουμε ότι εκεί πέρα λένε για το εδάφιο που αφορά τα Σκόπια ότι πρόκειται για τη δική τους ιστορία και κληρονομιά και όχι την ιστορία και την κληρονομιά γενικά. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια τροποποίηση και να ρωτιόμαστε για ποια ιστορία μιλάν. Στο άρθρο 2, εδάφιο θήτα, επισημάνεται ότι οτιδήποτε έχει σχέση με τα προϊόντα εμπορικά που να έχει τη λέξη Μακεδονία ουσιαστικά δεν τα προστατεύεται πια παρά μόνο στην Ελλάδα, άρα μπορεί να φανταστείτε οτιδήποτε... Ο Μακεδονικός χαλβάς, για παράδειγμα, δεν θα έχει τη διεθνή ονομασία που έχει τώρα, για αυτό όχι, λέτε. Ακριβώς, γιατί μετά θα θεωρείται Σκοπιανός. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει η Ελλάδα ή να ζητήσει μια άδεια ή να πληρώνει ένα πρόστιμο. Οι πινακίδες των αυτοκινήτων είναι μόνο αυτές που αλλάζουν και οποιαδήποτε άλλη πινακίδα που υπάρχει εντός της χώρας δεν αλλάζει. Το άρθρο 6 προβλέπει ότι δεν μπορούμε πια να κάνουμε συγκεντρώσεις που αφορούν τον μακεδονικό αγώνα και γενικότερα τα θέματα της Μακεδονίας χωρίς να θεωρούνται αλυτρωτικές. Το εδάφιο 1 το απαγορεύει σε κρατικούς φορείς, το εδάφιο 2 το απαγορεύει σε ιδιώτες και το εδάφιο 3 το απαγορεύει να το δημιουργήσουν, αν θέλετε, σαν πλαίσιο... Για τη δική μας χώρα μιλάτε τώρα. Βεβαίως. Ότι το απαγορεύουν. Ακριβώς. Για τη είναι δική μας χώρα. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, επειδή είναι συμφωνία, θα μου πείτε. Ναι, συμφωνία είναι. Μάλιστα. Από τη στιγμή που εμείς. Δηλαδή, συμφωνούμε... αυτοί που θα κάνουν θα πάρουν μέρος σε ένα συλλαλητήριο έτσι όπως το εννοούν για τη Μακεδονία, θα είναι παράνομοι με βάση τη συμφωνία, αυτό λέτε. Ναι, δεν είναι μόνο για συλλαλητήριο, απλώς ένα συνέδριο ιστορικό το οποίο θα μιλάει για τα θέματα του μακεδονικού αγώνα. Θα είναι ήδη. Θα θεωρείται ήδη αλυτρωτικός από τη συμφωνία. Για το άρθρο 8, ειδικά το εδάφιο 5, προβλέπεται και έχει γίνει ήδη η δημιουργία μιας κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα ασχολούνται με τα θέματα της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της παιδείας. Αυτοί θα υπάγονται στα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών και θα έχουν δικαίωμα να αλλάζουν, προσέξτε τι θα πω τώρα, και τα βιβλία της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της παιδείας και τους ιστορικούς άτλαντες. Και θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ, πώς μπορούμε να αλλάξουμε έναν ιστορικό άτλαντα από τη στιγμή που είναι ιστορικός. Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι αυτό το άρθρο ενεργοποιείται και πριν την κύρωση, χάρη στο άρθρο 20, άρα αυτή η επιτροπή έχει επανδρωθεί από τις δύο πλευρές και μάλιστα έχει συνεδριάσει. Και εδώ θα δείτε το πιο αστείο της υπόθεσης. Στην πρώτη συνεδρίαση δεν τα βρήκαν, ενώ οι εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών συμφωνούν για το προσύμφωνο. Άρα φανταστείτε τι ζήτησαν τα Σκόπια για να δώσει, αν θέλετε, να ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ελλήνων εμπειρογνωμών ότι είναι έτοιμος να φύγει σε παράτηση άμα συνεχίσουν να ζητάνε τέτοια πράγματα απαράδεκτα. Μάλιστα. Αυτό είναι για το άρθρο 8, εδάφιο 5. Τώρα λέτε σε ένα άλλο δελτίο τύπου που πήρα από εσάς, ναι, κύριε Λιγερέ, ότι τελικά από τη συμφωνία βγαίνουν κερδισμένοι οι Αλβανοί, διότι ό,τι ζήτησαν το πήραν, ενώ εμείς μόνο δώσαμε. Οι Αλβανοί βγαίνουν κερδισμένοι και πάνω στους Σκοπιανούς, γιατί κατάφεραν να πάρουν και την εθνότητα, ενώ είχαν μόνο τη γλώσσα.
επειδή αποτελούν 26% του πληθυσμού και το 1 τέταρτο είναι σημαντικό. Το 20% ναι. προβλέπεται από το Σύνταγμα των Σκοπίων να έχει δικαίωμα επίσημης γλώσσας. Τώρα όμως θα έχουν δικαίωμα και επίσημης ταυτότητας. Αυτοί δηλαδή, πώς θα λέγονται δηλαδή, κύριε Λιγερέ? Θα λέγονται Αλβανοί των Σκοπίων. Αλβανοί της Βόρειας Μακεδονίας, όπως λέει το κείμενο. Mm-hmm. Άρα στην πραγματικότητα οι Αλβανοί, την ώρα που οι Σκοπιανοί υποτίθεται καταφέρουν να κάνουν κάτι μαζί μας απλώς επειδή το ζώσαμε, οι Αλβανοί ετοιμάζονται για διαμερισμό και ουσιαστικά για προσχώρηση προς την Αλβανία και το Κόσοβο, τα οποία ούτως ή άλλως τώρα ξέρετε ότι δεν έχουν πια εμπορικά σύνορα από την 1η Ιανουαρίου. Ναι. Συνεχίζουμε το άρθρο 13. Το άρθρο 13 θα δίνει πρόσβαση στην ελληνική ΑΟΣ και επειδή έχουμε κάνει πολλές εκπομπές μαζί, ελπίζω να καταλαβαίνετε το αστείο της υπόθεσης, γιατί δεν έχουμε θεσπίσει την ΑΟΣ, τη δικιά μας, και τους δίνουμε πρόσβαση σε θέματα αλληλείας λόγω του περίκλειστου κράτους που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας να μπορούν να κάνουν αλληλεία χωρίς να υπάρχει όριο, διότι πολύ απλά οι ρήτρες και τα πρόστιμα υπάρχουν μόνο στη θέσπιση, την οποία δεν κάναμε. Άρα θα μπορούν ανενόχλητα να ψαρεύουν όσο θέλουν, να έχουν μια προβλήπτα στη Θεσσαλονίκη, να μπορεί να γράφει Βόρεια Μακεδονία και να λειτουργούν κανονικά και να ξέρετε, το πιο πιθανό είναι ότι τα ψάρια που θα ψαρεύουν, σε ποιον θα τα πουλούν? Θα τα πουλούν στα Σκόπια εφόσον έχουν διασχίσει την απόσταση ή πολύ απλά... Για να μην παγιατέψουν μάλλον στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Άρα, λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο άρθρο 14. Το άρθρο 14 προβλέπει ότι η Ελλάδα θα κατασκευάσει αγωγούς φυσικού αερίου, αγωγούς πετρελαίου, θα τους δώσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διαθέτει και θα δώσει και την τεχνογνωσία και την εμπειρία στα Σκόπια, τα οποία αναζητούν από το 2000 θέματα ενέργειας και ειδικά ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί δεν έχουν πια αρκετό λιγνίτη για να παράγουν ήδη, καλύπτουν μόνο το 60% των αναγκών τους και ξέρετε ότι δεν υπάρχει κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων εφόσον είναι αγορασμένη εντελώς από τα ελληνικά πετρέλαια. Τελειώνω με το άρθρο 20 για να μην σας κουράζω, το οποίο προβλέπει τι? Προβλέπει ότι ήδη από το άρθρο ουσιαστικά ένα, αλλά το επαναλαμβάνει το άρθρο 20 για να είναι ξεκάθαρο και να μην το ξεχάσει κανένας, ότι η Ελλάδα θα υποστηρίζει τα Σκόπια για να ενταχθούν σε οποιονδήποτε οργανισμό περιφερειακό ή διεθνή και ουσιαστικά ανακοινώνουν εξ αρχής και πριν οποιαδήποτε διαδικασία μέσα σε αυτούς τους θεσμούς ότι θα ψηφίζουν πάνω ότι υπέρ. Να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα είναι ήδη εναντίον του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να προαποφασίζουμε πριν τη συνεδρίαση. Και είναι ακριβώς αυτό το άρθρο που μας είχαν βάλει και στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Άρα λέω, όταν τα σκεφτούμε ορθολογικά, η Σλοβενία εντάχθηκε το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κροατία το 2013, η Σερβία έχει ανοίξει 12 κεφάλαια και έχει κλείσει 2, το Μαυροβούνιο έχει ανοίξει 30 κεφάλαια από τα 35 και έχει κλείσει 3, ενώ τα Σκόπια δεν έχουν ανοίξει ούτε ένα, γιατί υπάρχει μια απόφαση από το 2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει ότι το θέμα της ονομασίας πρέπει να λυθεί πριν να ανοίξουμε οποιοδήποτε άρθρο. Λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος σε αυτό το επίπεδο. Αυτά που προβλέπει το προσύμφωνο είναι όλα υπέρ των Σκοπίων και αν αναρωτηθήκατε γιατί τα Σκόπια οριακά έβγαλαν 80 και μάλιστα 81 βουλευτές, είναι πάρα πολύ απλό. Αν πάρετε το ίδιο προσύμφωνο και βάλετε μόνο Μακεδονία χωρίς να βάλετε Βόρεια Μακεδονία, θα το είχαν ψηφίσει 100%. Απλώς το Βόρεια Μακεδονία εισήλθε στο προσύμφωνο όχι λόγω της κυβέρνησης αλλά ως συμβιβασμό της κυβέρνησης, η οποία ήταν αρχικά, ειδικά ο σκληρός πυρήνας της, διατεθειμένη να βάλει μόνο Μακεδονία. Και είναι χάρη στα συλλαλητήρια που μπήκε το Βόρεια. Απλώς τα συλλαλητήρια, επειδή δεν ήξεραν το θέμα της γλώσσας και το θέμα της εθνότητας, το ξέρετε πολύ καλά ότι έγιναν συλλαλητήρια χωρίς να αναφερόμαστε ποτέ σε αυτά τα θέματα. Γιατί δεν θεωρούσαν ότι αυτό μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Ενώ ξέρουμε, ας πούμε, ότι ακόμα και η Βουλγαρία δεν θέλει να δώσει τη γλώσσα, γιατί θεωρεί ότι είναι απλώς μια βουλγάρικη παραλλαγή. Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό, κύριε Λιγερέ?
Δηλαδή όλη αυτή η στάση έτσι όπως την περιγράφεται από την διαπραγματευτική πλευρά των Ελλήνων. Πώς, ναι. Πώς γίνεται δηλαδή ένα μικρό κράτος όπως είναι τα Σκόπια να έρχεται και να μας καπελώνει. Το λέω απλά και λαϊκά για να κάνουμε να ξέρετε, τι εμείς. Αυτό που μας καπελώνει δεν είναι τα Σκόπια. Είναι μια ιδεολογία η οποία θα ήθελε να φτιάξει μια Βαλκανική Ένωση και θεωρεί το προσύμφωνο ότι είναι το πρώτο εγχείρημά της και στη συνέχεια θα ήθελε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι το χιούμορ της υπόθεσης, να φτιάξει μια Βαλκανική Ένωση η οποία ιδεολογικά να είναι του ίδιου τύπου με την κυβέρνηση. Άρα στην πραγματικότητα είναι απλώς μια νοσταλγία της πρώην Ιουγκοσλαβίας, μια νοσταλγία της Σοβιετικής Ένωσης και η συνέχεια της απόφασης της κεντρικής ολομέλειας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος που έγινε στις Πρέσπες το 1949. Κύριε Λιγερέ, αυτή τη συμφωνία την υποστηρίζει ιστορία. Το ΝΑΤΟ. Για την ένταξη του ΝΑΤΟ γίνεται και όλο αυτό. Επειδή ξέρετε ότι σας αγαπώ και ξέρετε επίσης ότι κοιτάζω πάνω τις λεπτομέρειες, το ΝΑΤΟ υποστηρίζει την ένταξη και το έδαφος αδιαφορεί παντελώς για το όνομα. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτή η μεγάλη Βαλκανική... Αυτό που περιμένουν, αυτό που περιμένουν είναι απλώς τη συγκατάσταση της Ελλάδος με οποιοδήποτε όνομα θέλει η Ελλάδα, έτσι ώστε να λήξει το θέμα, έτσι ώστε να μην υπάρχει ρώσικη επιρροή στην περιοχή και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει μια τρύπα εντός της πρώην Ιουγκοσλαβίας, γιατί θέλει να συνεχίσει την ενταξιακή πορεία και των άλλων κρατών που αποτελούν τη συνέχεια. Να είναι ελεγχόμενη από τη Δύση όλη η Ευρώπη, αυτό λέτε. Μαζί με το στρατιωτικό της Σκέλος, αφού εκεί θα προσχωρήσουν τα Σκόπια. Αυτό λέτε. Σωστά, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα δεν έχει σχέση με το όνομα, έχει σχέση με το έδαφος. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο, για να το πούμε πολύ απλά, η Ρωσία είναι από τις πρώτες χώρες που αναγνώριζαν τα Σκόπια ως Μακεδονία και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Και τώρα δεν ενοχλούνται από το Βόρεια Μακεδονία, ενοχλούνται από την πιθανή είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Όλο αυτό, και με αυτό να κλείσουμε κύριε Λιγερέ, με τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας, βλέπετε να έχουμε σύντομα και εδαφικές ανακατατάξεις και σε σχέση με αυτό που είπατε για το ποσοστό των Αλβανών που κατοικούν στα Σκόπια. Εδαφικές ανακατατάξεις, να ξέρετε ότι τώρα το προετοιμάζουν ήδη στην Αλβανία και στο Κόσοβο, κατά συνέπεια θα επηρεάσει βέβαια και τα Σκόπια και να ξέρετε ότι τα προβλήματα που έχουμε στη Βόρειο Ήπειρο οφείλονται σε αυτό, γιατί πολύ απλά, θα σας το πω λαϊκά που σας αρέσει, κανονικά το Κόσοβο δεν θα πρέπει να ήταν στη Σερβία, θα πρέπει να ήταν στην Αλβανία, κανονικά η Βόρειο Ήπειρος θα πρέπει να ήταν στην Ελλάδα και όχι στην Αλβανία, και η Αλβανία αυτό που φοβάται τώρα είναι ότι όταν θα ξαναπάρει πίσω το Κόσοβο να μην ξυπνήσουν οι Έλληνες και ζητήσουν ως αντάλλαγμα τη Βόρεια Ήπειρο. Και γι' αυτό βλέπετε πόσο αντιδραστική είναι και με το θέμα του Κωνσταντίνου Κατσίφα και πώς αμέσως έδρασαν σε επίπεδο πρωθυπουργού για να πάψουν όλες αυτές τις διαδικασίες, αλλά έκαναν ένα στρατηγικό λάθος, είναι ότι στους Έλληνες όταν σκοτώνεται κάποιον και αυτός γίνεται ήρωας και μάρτυρας, δεν είναι ένας τρόπος να αφοπλίσετε τη δράση του. Τώρα, και με αυτό να κλείσουμε, αυτή τη φορά όμως να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε και χρόνο, κύριε Λιγερέ. Τι πιστεύετε ότι θα προσφέρει ένα ακόμα συλλαλητήριο? Είναι πάρα πολύ απλό. Το μεγάλο συλλαλητήριο που ετοιμάζεται τώρα στην Αθήνα... Στις 20 του μήνα, έτσι. Ναι. Θα προσφέρει τη δυνατότητα στους βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα διαβάσει εντελώς το κείμενο και ήδη αναρωτιούνται από αυτά που έχουν ακούσει, μα πώς είναι δυνατόν να πάμε να το κυρώσουμε, να μπορούν να πούν με έναν ξεκάθαρο τρόπο δεν μπορεί τώρα εμείς μόνο να είμαστε εναντίον. Και σας δίνω το παράδειγμα, θυμάστε και με την Εκκλησία, όταν ο Αρχιεπίσκοπος είχε πει ότι να μην συμμετέχει καθόλου η Εκκλησία, είχαν ακολουθήσει αρκετοί εκτός από τους χαμηλούς βαθμούς και μερικές εξαιρέσεις. Τώρα ξέρουμε ότι οι 22 Μητροπολίτες πήραν μια απόφαση επίσημη, τώρα συμμετέχουν όλοι στο συλλαλητήριο. Η Αρχιεπισκοπή της Αμερικής έκανε ακριβώς το ίδιο και έκανε ένα συλλαλητήριο στη Νέα Υόρκη και κανένας δεν μπορεί να σταματήσει αυτή τη διαδικασία, γιατί πολύ απλά και η Εκκλησία είδε
ότι δεν μπορεί εμείς να είμαστε ουδέτεροι όταν ένας ολόκληρος λαός αντιστέκεται, και γι' αυτό πήραν το μέρος του λαού. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα σενάριο που μπορεί να λειτουργήσει και με τους βουλευτές, γιατί βλέπουν ότι μετά δεν θα έχουν κανένα πολιτικό μέλλον. Κύριε Λιγερέ, είναι να αναρωτιέται κανείς βέβαια αν ο κόσμος που συμμετέχει στα συλλαλητήρια γνωρίζει το προσύμφωνο. Δεν το γνωρίζουν, λέτε, οι πολιτικοί, και είναι πολύ πιθανό. Μπορεί να μην το έχουν διαβάσει πολλοί από αυτούς. Δεν ξέρω κατά πόσο και αυτοί που συμμετέχουν στα συλλαλητήρια, αν συμμετέχουν από ένα ένστικτο, έτσι όπως μπορεί κανείς αφηρημένα να το πει. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό, γιατί έχω πάει σε πολλά συλλαλητήρια. Ο μέσος άνθρωπος που συμμετέχει στα συλλαλητήρια ξέρει περισσότερα από τους βουλευτές, για έναν πολύ απλό λόγο, επειδή θεώρησε από την αρχή ότι κινδυνεύει, αμέσως προσπάθησε να μάθει τι εμπεριέχει το κείμενο. Ενώ ο πολιτικός που είναι στη Βουλή, επειδή ακολούθησε την κομματική γραμμή για λόγους καθαρά πολιτικούς, δεν μπήκε, λέτε, στη διαδικασία. Μπήκε στη διαδικασία να το κάνει. Μάλιστα. Και τώρα μόνο που κινδυνεύουν μερικοί, τώρα ζητούν ενημέρωση με έναν ξεκάθαρο τρόπο τι υπονοεί αυτό το άρθρο, τι επιπτώσεις έχει αυτό το άλλο άρθρο. Εγώ τα βλέπω ζωντανά. Μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ και σίγουρα, καλή χρονιά και πάλι. Καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.